τη τρίτη του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Ιακίνθου του Κουδικουλαρίου, Ο Άγιος Ιάκυνθος έζησε στις αρχές του Δευτέρου αιώνος και καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Σε ηλικία 18 ετών υπηρετούσε ως κουβικουλάριος, δηλαδή θαλαμιπόλος, ως υπηρέτης δηλαδή στην τράπεζα του αυτοκράτορα Τραϊανού. Μία μέρα που ο αυτοκράτορα τελούσε μεγάλη γιορτή προ τιμήν των ιδόλων, ο Ιάκυνθο αποσύρθηκε κρυφά μόνο για να προσευχηθεί. Τον είδε όμω κάποιο, τον κατήγγειλε στον αυτοκράτορα και αυτό διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ιάκυνθο ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και ο αυτοκράτορα προσέταξε του στρατιώτε να του βάλουν στο στόμα ειδωλόθητα και με την βία να τον πιέσουν να τα καταπιεί. Οι δολόφιτα είναι τα τρόφιμα τα οποία έχουν προσφερθεί ως θυσία στους ψευτοθεούς στα είδωλα. Βλέποντας ο αυτοκράτορας πως οι στρατιώτες του άδικα χάνουν τον καιρό τους, έδωσε εντολή να τον βασανίσουν σκληρά. Ο Άγιος Ιάκυνθος γεμάτος χαρά φώναξε Ό,τρα Ιανέ, όσο πιο σκληρά είναι τα βασανιστήρια, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η πίστη μου». Εμόφυρτος τελικά κλείστηκε στην φυλακή και ο αυτοκράτορας πρόσταξε να μην του δίνουν πλέον άλλη τροφή παρά μόνο ειδωλόθητα, ώστε να αναγκαστεί να υποκύψει. Ο μάρτυρας για μέρες έμεινε νηστικός, χωρίς φαγητό και νερό, τρεφόμενος αποκλειστικά με την πίστη και την προσευχή του. Στρέφοντας τις πλάτες στα ειδωλόθητα, ένιωσε πως αποστρέφεται αυτόν τον ίδιο τον διάβολο μετά από 38 ημέρες, έντρομος ο δεσμοφύλακας, αντίκρισε ένα δυνατό φως και μέσα σε αυτό είδε τον Άγιο Ιάκυνθο να στέκεται γονατιστός ανάμεσα σε δύο αγγέλους. Την τεσσαρακοστή ημέρα, οι δήμοι βρήκαν τον Ιάκυνθο να έχει παραδώσει το πνεύμα του και ήταν περιτριγυρισμένος από αγγέλους, οι οποίοι κρατούσαν αναμένες λαμπάδες και έψαλαν ύμνους. Έκλεισε τα μάτια του στη γη, πεινασμένο και διψασμένος, για να τα ανοίξει μπροστά στην εφρόσινο τράπεζα του κυρίου, στον ουρανό.